Νίκο, καταδικάζεις το προπολιτικό μνημόνιο. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νίκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε, κύριε Μάζη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί θέλω να πάμε στην Κομοτηνή τώρα. Να δούμε λοιπόν, γιατί είχαμε αναδείξει τις προηγούμενες ημέρες το μεγάλο θέμα, Νίκο Πετρουλάκη, με τη φωτιά στο Παπίγειο Όρος που έκαιγε μέρες ολόκληρες. Το είχαν εξαφανίσει και οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια και κάηκαν εκεί τεράστιες εκτάσεις. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν αυτό να χρησιμοποιείται από τους παράνομους μετανάστες ως διάβλος εισόδου στη χώρα και ουσιαστικά να έχει γίνει μια είσοδο σε ένα ξέφραγμα μπέλι, Νίκο, έτσι, θα δούμε λοιπόν. Μονοπάτια, από εκεί περνάνε, βάζουν φωτιές, μένουν το βράδυ, βάζουν φωτιές και δεν είναι μόνο στο Παπίγειο. Το Παπίγειο το κάψανε, πολύ σωστά, Ανδρέα. Το μοναδικό κανάλι το οποίο έχει παίξει τίγνη στο Παπίγειο είναι αυτό. Κανένα άλλο στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξέρω μάλλον, αλλά το συζητάμε αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο επνίγει αυτή η φωτιά. Πες μας, για ποιο λόγο. Να δούμε, να δούμε το βίντεο που έχουμε που δείχνει το πέρασμα το οποίο οι παράνομοι μετανάστες χρησιμοποιούν, για να καλησπερίσουμε και τον συνάδελφο Νίκο Αρβανίτη από το Κομοτηνή Press μέσω Skype η σύνδεσή μας. Καλησπέρα, Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε το βίντεο, Νίκο Αρβανίτη, είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι βίντεο του Alert TV. Νίκο Πετρουλάκη, τι γίνεται τώρα εκεί, μπάτε σκύλια λέστε που λέμε έτσι στη λαϊκή γλώσσα. Σε όλο τον Εύρο συμβαίνει αυτό, Ανδρέα. Αυτά τα οποία βγαίνει και λέει ο Μηταράκης ότι δεν περνάει κανείς και βγαίνει και ο υπουργός ο αντίστοιχος και λέει δεν περνάει κανείς, είναι ψέματα. Κάθε μέρα περνάνε και φυσικά έχουν βρει τους διαδρόμους, περνάνε από εκεί και τους περιμένουν αυτοκίνητα κλεμμένα είτε από την Αθήνα, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από άλλες πόλεις. Αυτά που καταγγέλνουν κάθε μέρα συμπολίτες μας, ότι εκλάβει το αυτοκίνητο του άλλου από την Πετρούπολη. Το αυτοκίνητο φεύγει από εκεί και πηγαίνει επάνω στον Εύρο. Παίρνει μετανάστες και αν είναι και καλό το αυτοκίνητο, μπορεί να πάρει και δεύτερο και τρίτο αγώγη που λέμε εδώ πάνω. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή την τακτική ακολουθούν. Ανεξέλεκτο αυτό, Νίκο Αρβανίτη, γίνεται, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει μια ασυνδοσία το σύστημα που λειτουργεί έτσι. Έχει κάλυψη. Ναι, το σύστημα λειτουργεί καλά οργανωμένο. Είναι βασισμένο πάνω σε δομές του οργανωμένου εγκλήματος, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και προφανώς έχει τρεις συνιστώσεις. Είδα το βίντεο που μόλις δείξατε. Το οποίο είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ξεκάθαρα, ότι οι εισβολείς, αυτοί οι πεζοπόροι, γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο που κινούνται μέσα σε δάση. Είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι και σίγουρα έχουν και εμπειρία εντελώς διαφορετική από αυτήν ενός απλού παράτυπου μετανάστη, καημένου και ταλέπορου. Η άλλη συνιστόσα είναι οι πλούσιοι. Αυτοί που καταβάλουν τεράστια ποσά από 5 έως 10.000 ευρώ για να διεισδύσουν στην ελληνική ενδοχώρα και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία όπου είναι αυτοί οι ταλέποροι που αποτελούν την πρώτη ομάδα κρούσης σε ένα προπέτασμα στην ουσία, τους οποίους συλλαμβάνουν οι άντες και αστελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά ήδη από ό,τι βλέπουμε οι υπόλοιποι προχωρούν. Το τουρκικό προξενείο τι ρόλο παίζει σε αυτά, Νίκο Αρβανίτη? Η πίσω πόρτα του τουρκικού προξενείου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Κομοτηνή, δηλαδή εκεί που στεγάζεται ενδεχομένως η κοινότητα των πληροφοριών των παρακρατικών δομών της Τουρκίας στη Θράκη, εγνώσεις τα κάνει όλα αυτά, τα συντονίζει. Άλλωστε, έχουμε βρήματα στο παρελθόν, από το 17, από το 18, σε τζαμιά, κρυμμένα όπλα, σε στάνες, πάνω στα κομακοχώρια της Ροδόπης, του Εύρου ή της Ξάνθης. Αυτά είναι δρομολόγια που τα ξέρουν σίγουρα άνθρωποι που συνδέονται με το περίφημο Τεσκυλάκ, δηλαδή
με αυτό το δίκτυο των 6.000 γκρίζων λύκων και λοιπών συνεργών τους, οι οποίοι βεβαίως διαχειρίζονται αυτό το μαύρο χρήμα. Και στην Κομοτηνή, στο τουρκικό προσκευή... Για ξανά, είναι βαρύτατες καταγγελίες αυτές που κάνεις. Είναι πολύ συνταρακτικά στοιχεία. Για επανέλαβε λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Πώς λειτουργούν λοιπόν οι σύνδεσμοι αυτοί? Οι σύνδεσμοι αυτοί, το τουρκικό προξενείο, αποτελεί έναν πυρήνα στην ουσία που διαχειρίζεται το ευρύ δίκτυο, το οποίο εντάσσεται στον στρατό, στο μυστικό στρατό του Ερντογάν, που αριθμεί περίπου 6.000 άτομα. Μέσα από το δίκτυο είναι μέλη των παρακρατικών δομών, είναι άνθρωποι που σχετίζονται με οργανώσεις, ενδεχομένως και ΜΚΟ, να σας θυμίσω και την ιστορία του Κυσαρίου και άλλες περί ιστορίες, και βεβαίως έχουν κατάλληλη κάλυψη σε επίπεδο κοινωνιών και προπαγάνδας. Έχει καταγγελθεί. Έχει ελληνικό εδάφος τώρα όλα αυτά. Το ελληνικό εδάφος έχει καταγγελθεί και από Έλληνα δήμαρχο του Λιάσμου, όταν αυτός διαγράφει από τα άτυπα συμβουλευτικά παράνομα παράτυπα όργανα της προξενείου, έχουν καταγγελθεί τέτοιες πρακτικές. Μάλιστα, στελέχη των τοπικών παρακρατικών τουρκικών δομών των εγκαθέτρων στο προξενείο έχουν φωτογραφηθεί, έχουν απεικονιστεί, έχουν απεθανατιστεί με ανθρώπους που διαχειρίζονται μαύρο χρήμα από ηρωίνη, από διπλωμάτες Τούρκους οι οποίοι εκκινούνται στην περιοχή των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, Βρυξέλλες. Ξέρετε, αυτές οι περίφημες οργανώσεις, όλα αυτά τα ταξίδια, όλες αυτές τις παρακρατικές δομές χρηματοδοτούνται από μαύρα ταμεία, από τις μαύρες σακούλες, από την πίσω πλευρά του προξενείου. Μάλιστα, γνωστός ο Αντρέα Ρόλος του προξενείου στη Κομοτηνή, δεν είναι σημερινή η δράση του, αλλά εκείνο που ανησυχεί είναι ότι ανάμεσα στους μετανάστες παράτυπους που περνάνε από τα σύνορά μας, περνάνε στην Ελλάδα, από την Τουρκία, έχει αποκαλυφθεί, τουλάχιστον σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, εσείς θα ξέρετε καλύτερα, ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και πράκτορες Τούρκοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Και αν αυτούς τους συνδυάσουμε με τα ευρήματα στις τάνες που είπατε πριν, με τα όπλα, πρέπει να δούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο που κάτι εξυπηρετεί συγκεκριμένα. Άρα. Είναι ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος με πολιορκητικό κρυό, με μέσο αυτές τις μεταναστευτικές ροές, ή είναι κάτι άλλο? Ο κ. Αρβανίτης ίσως θα ξέρει να μας πει καλύτερα. Και την ίδια ώρα, Νίκο Πετρουλάκη, για να βάλουμε και αυτό στην συζήτηση, που αποκαλύπτονται που γίνονται όλα αυτά και εδώ κάναμε την Αγία Σοφιά τζαμί. Εμείς συνεχίζουμε και τους διαθέτουμε την παρουσίαση, την προβολή, παραδείγματος χάρη είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, της οικίας του Μουσταφά και μάλλα τα Τούρκ, με πινακίδες, με έτσι προβολές, να μην πάει και... Αυτή την πινακίδα την έβαλε ο Μουτάρης την έβαλε όταν ήταν δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, για να προσελκύσει, λέει, Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι μπαίνουν στην οικία του Μουσταφά και μάλλον τα Τούρκ, για να πηγαίνουν εκεί πέρα και να δυναμώσει τάχα αντίθεν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Να γελάς και να κλαις. Πραγματικά να γελάς και να κλαις. Σκεφτείτε δηλαδή να δείτε μια τέτοια πινακίδα στο Ισραήλ και να γράφει οικία Χίτλερ ή κάτι διαφορετικό. Γιατί ο Μουσταφά Ατατούρκ ήταν αυτός ο οποίος σκότωσε τους Έλληνες, τους σκότωνε τους Έλληνες, και εμείς έχουμε την οικία του. Βεβαίως, εντάξει, τυχαίνει να είναι στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν η οικία του και εμείς βάζουμε και ταμπέλες. Και έρχονται, ας πούμε, να προσκυνήσουν την οικία του Ατατούρκ. Αυτή είναι η κατάντια μας, την κυριολεξία. Για να πάρουν 30 ευρώ, 20 ευρώ γύρω-γύρω, και νομίζει ο Μπουτάρης ότι με αυτό το οποίο έκανε ανέβασε τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Και τον είχαμε και δήμαρχο. Ή ξεχνάω σε δικές του πιθανόν πολιτικές ή άλλες υποχρεώσεις. Νίκο Αρβανίτη, επειδή.